Βρισκόμαστε με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρο. Είμαστε στο τρίτο έτος της θητείας σας. Και είμαστε, αρχίσαμε το τέταρτο. Αρχίσαμε το τέταρτο. Ενηλικιωθήκαμε, κλείσαμε τα τρία. Υπάρχει αίσθηση της προεκλογικής περίοδου και θα θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό σε ό,τι έχει να κάνει τα έργα με τις προτεραιότητες που είχατε θέσει και σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Όταν ξεκίνησε αυτός ο Δήμος πριν τρία χρόνια, ήταν πολλοί που έλεγαν ότι κακώς διασπάστηκε. Ακόμα περισσότεροι έλεγαν ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα πετύχει. Και όλοι σχεδόν ήταν σίγουροι ότι η πρώτη τετραετία θα αναλύσκεται στο στήσιμο του Δήμου. Θεωρώ ότι τους εκπλήξαμε θετικά. Ο Δήμος στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και άρχισε η προσπάθεια να αποδίδει καρπούς ήδη από τον πρώτο χρόνο. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, επίσης είπατε, ξέρετε ότι οι πυλώνες πάνω στον οποίο στηρίζεται η οικονομία αυτού του Δήμου είναι δύο κυρίως. Είναι η γεωργία κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Και βεβαίως υπάρχουν και οι 35-36 οικισμοί, οι οποίοι για τόσα χρόνια είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Προτεραιότητα λοιπόν ήταν να δώσουμε όθηση στους πυλώνες αυτούς ανάπτυξης, αλλά να ανατάξουμε και τους οικισμούς. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Διότι πώς μπορείς να κρατήσεις τον κόσμο σε ένα οικισμό, να κρατήσεις τα νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους, ας πούμε, εάν δεν υπάρχουν παιδικές χαρές να παίξουν, αν δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι να απασχοληθούν τις απογευματινές ώρες, αν δεν υπάρχει καθαριότητα, αν δεν υπάρχει το νερό, αν δεν υπάρχουν όλα αυτά. Και τι κάναμε? Κάναμε παρεμβάσεις παραπάνω στις παιδικές χαρές. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε 15 συν 1 16 του Μανταμάδου, οι οποίοι θα παραδοθούν μέσα στην επόμενο 1-1,5 μήνα και έχουμε εντάξει στον Τρίτσι άλλες 26. Συνεπώς, κάναμε παρεμβάσεις σε 41 παιδικές χαρές. Στον Τρίτσι έχουν εγκριθεί, πάμε τώρα για δημοπράτηση. Όσο αφορά τους αθλητικούς χώρους, έχουμε ήδη παραδώσει 3 συν 3, 6 γήπεδα ποδοσφαίρου. 3 που ερχόταν από τον παλιό Δήμο Λέσβου και 3 δικά μας, 6 γήπεδα ποδοσφαίρου. Έχουμε δημοπρατήσει άλλα 2 μεγάλα, που είναι το στάδιο του Πολυχνήτου και το γήπεδο της Άγρας. Έχει τελειώσει το ταρτάν στο γήπεδο της Καλονής και θα τελειώσει και ο αγωνιστικός χώρος, τώρα δημοπρατήθηκε και αυτός και τα κτίρια. Έχουν ήδη κατασκευαστεί 2 γήπεδα μπάσκετ, 3 μάλλον, και έχουμε εντάξει άλλα 13, τα οποία τώρα θα δημοπρατηθούν να γίνει πλήρη ανακατασκευή. Υπάρχει το αθλητικό κέντρο, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Σκάλα Καλονής, το οποίο έχει εγκριθεί στον Τρίτσι με διάφορα γήπεδα μέσα, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κτλ. Πάμε για δημοπράτηση του ταρτάν του Μολύβου εντός των ημερών και το βασικό μας έργο που είναι το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο οι μελέτες και οι εγκρίσεις έχουν τελειώσει και περιμένουμε την χρηματοδότηση όπως μας έχει υποσχεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά, όταν πάμε στην καθαριότητα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε σχεδόν ανανεώσει όλο το στόλο. Έχουμε πάρει 8 καινούργια πνευματοφόρα, έχουμε πάρει μηχανήματα έργου, έχουμε πάρει αυτοκίνητα και θα πάρουμε εντός των ημερών και άλλα 10 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα παραδοθούν αρχές Οκτωβρίου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, για το νερό κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις ΔΕΙΑΛ όπου απαιτείται. Και εντάσσονται και έργα για την αποκατάσταση των δικτύων, το τελευταίο είναι του Μολύβου, το οποίο γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται παρέμβαση στην υδατοδεξαμενή του βαφιού. Λύθηκε το θέμα στην Άγρα που είχε πρόβλημα και διάφορα άλλα. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε γέφυρες οι οποίες ήταν κατεστραμμένες. Έχει κατασκευαστεί τη Βρύσα. Αυτή τη στιγμή βγαίνει των Μακάρων. Κατασκευάζεται εδώ στην Καλονή. Κατασκευάζεται στο Σίγρι. Θα κατασκευαστεί. Έχει δημοπρατηθεί στα Βατερά. Και περιμένουν και άλλες 2-3 σειρά. Έχετε ρίξει μεγάλο βάρος σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους που συνδέουν μεταξύ τους οικισμούς. Όπως για παράδειγμα εκείνος της Άγρας με τα Χίδερα και Τσιχράντα με Σκουτάρ. Θέλετε να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτοί? Είναι διτός ο λόγος που το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε και για την γεωργία κτηνοτροφία, για να μπορέσει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να πηγαίνει στις εγκαταστάσεις του και στα χωράφια του, αλλά και για τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η Κρεμαστή, ο δρόμος της Κρεμαστής, και έχει ενωθεί πλέον ο δρόμος από την Αγία Παρασκευή έως τον επαρχιακή οδό Καλονής Πέτρας. Έχει τελειώσει η παρακαμπτήρια στη Σκάλα Σκαμιάς. Έχει τελειώσει η παρακαμπτήρια στην Πέτρα. Έχει δημοπρατηθεί η Σκουτάρου Τζιχράντα και η Άγρα Χίδερα. Η Άγρα Χίδερα θα ξεκινήσει εντός των ημερών. Σκουτάρου Τζιχράντα σε 15-20 μέρες εκτιμώ. Και θα δημοπρατηθούν τώρα μέσω του Τρίτσι, μέσα στην επόμενο δίμηνο, η ποταμιά από την Ανεμότια μέχρι την επαρχιακή οδό Καλονής Παραχείλων,
θα δημοπρατηθεί ταξιάρχης Λαγκάδα στο Μανταμάδο, θα δημοπρατηθεί στην Άντισα Τζιχλιόντα μου φαίνεται είναι, και θα δημοπρατηθεί και το Ταβάρι Χρούσος. Έχει επίσης δημοπρατηθεί και από το Δήμο Ρέσμανα συνεισιλουζόμενο που είναι Μανταμάδος παλιός. Και υπήρχαν μελέτες και για άλλα, και για άλλες αγροτικές οδοπίες. Έχει ήδη σταλεί στην περιφέρεια εδώ και ένα χρόνο ο δρόμος από την αρχή Άντισα στο καλό λιμάνι, από το καλό λιμάνι μας στην αρχή Άντισα, το οποίο θα δημοπρατηθεί από ό,τι λέει η περιφέρεια σύντομα. Και έχουμε συνεχίσει και έχουμε τελειώσει και τη μελέτη από την αρχή Άντισα μέχρι το Γαβαθά. Με αυτόν τον τρόπο τι επιτυγχάνουμε. Επιτυγχάνουμε τη σύνδεση του Μολύβου ουσιαστικά με το Σίγρη παραλιακά. Διότι έτσι είναι μια εναλλακτική διαδρομή που είναι και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει μελέτη για το παρακαμπτήριο του Πολυκνήτου, της Αγίας Παρασκευής, του δρόμου που πάει στις θερμοπηγές Λισβορίου, του δρόμου στο Γλάρο και πάρα πολλές άλλες. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες και περιμένουν χρηματοδότηση. Ξεχάσαμε και το δρόμο ο οποίος τώρα κατασκευάζεται από το Λισβόρι στο Σκαμιούδι, που έχει ήδη ξεκινήσει, υπήρξε μια διακοπή μια εβδομάδα, θα συνεχίσει τώρα. Τους δρόμους που έχουμε στο πλάνο μας σε μελλοντικό στάδιο να τους φτιάξουμε, ποιοι είναι αυτοί? Αυτός που σας είπα, που υπάρχουν μελέτες, δηλαδή τις περιφέρειες αυτή από την Καλό Λιμάνι Αρχή Άντισα και μετά η συνέχεια από Αρχή Άντισα στο Γαβαθά, στον Πολυκνήτο παρακαμπτήριο Βλάρος, άλλος δρόμος αυτός, παρακαμπτήριο Αγίας Παρασκευής, και συντάσσουμε και άλλες μελέτες τώρα, τις οποίες θα τις τρέξουμε για να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις. Είναι βασικό να απαλλαγούμε από πολλά χιλιόμετρα συντήρησης αγροτικής οδοπίας, που είναι χρήματα πεταμένα, τα οποία τον συντηρούμε τους δρόμους και μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο έχουν πάλι καταστραφεί. Μια και καλή, κάνει την παρέμβαση και τελειώνει. Να πάμε τώρα στο κεφάλαιο Θερμές Πηγές. Πρόσφατα κοινοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των θερμών πηγών του Πολυκνήτου. Υπάρχει ενδιαφέρον και τι αναμένεται να γίνει? Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Θερμές πηγές είναι ένα ανεκμετάλλευτος πλούτος και για το Δήμο Δυτικής Λέσβου και για το νησί. Υπάρχουν τρεις θερμές πηγές στον Πολυκνήτο, στο Λισβόρι και στην Εφταλού, για τις οποίες δεν είχε πάρθει ποτέ αναγνώριση του πόρου. Δηλαδή ήταν όλα στον αέρα. Εμείς το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν πήραμε την αναγνώριση για τον Πολυκνήτο ήδη με ΦΕΚ. Ήδη τελειώνει και η αναγνώριση στο Λισβόρι και στην Εφταλού. Πιστεύω μέσα στο επόμενο δίμηνο να τις έχουν πάρει και αυτές. Και έχουμε προχωρήσει ήδη στην αξιοποίηση της θερμοποίησης του Πολυκνήτου. Το ίδιο θα κάνουμε και για τις άλλες δύο. Είναι στον αέρα η πρόσκληση. Λίγη 15 Οκτωβρίου, 14-15 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και θεωρώ ότι του χρόνου θα λειτουργούν. Που είναι πολύ βασικό για την περιοχή. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την πυρκαγιά, Βρύσα, Δατερά, Σταυρό. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει ο Δήμος για την αποκατάσταση των πληγών στην περιοχή πλην αυτών των δράσεων που έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια και το Υπουργείο? Κοιτάξτε, είναι κοινές οι δράσεις και με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο. Θεωρώ ότι στην πυρκαγιά η πολιτική μας προστασία με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αξία, πήγε πάρα πολύ καλά. Μπορέσαμε και απαλύναμε τον πόνο των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε πάνω από 7-8.000 διανυκτερεύσεις, τις οποίες κάλυψε ο Δήμος, συν κάπου 1.000 γεύματα που κάλυψε και των ανθρώπων που έφυγαν από τα σπίτια τους, αλλά και των τμήματων, όλων των τμήματων, ακόμα και τη ΕΜΑΚ που ήρθε από την Αθήνα, που μετήχαν στην κατάληψη της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε βγάλει κάποιες μικρές εργολαβίες για την αποκατάσταση της παραλίας, των αγροτικών δρόμων, των αστικών δρόμων, του φωτισμού κτλ. Και περιμένουμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Έχουν έρθει 250.000 από το Υπουργείο. Η υπόσχεσή είναι ότι θα δώσουν κι άλλα. Ποιο είναι το δικό σας πλάνο, πώς θα θέλετε να ξαναδείτε την περιοχή? Η περιοχή θέλω να τη δω πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν την πυρκαγιά, όπως και όλες τις περιοχές. Να περάσουμε στην πολεοδομία. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί είναι η διάσπαση της πολεοδομίας. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να υπάρξει? Κοιτάξτε, βασικά η διάσπαση της πολεοδομίας έγινε τότε και κατόπιν ασυνεννοησίας που υπήρχε με τον αδελφό Δήμο, αλλά και κυρίως για να εξυπηρετηθεί η Βρύσα. Το βασικό μου πρόβλημα τότε ήταν να βγουν οι άδειες της Βρύσας και πράγματι βγήκαν και πάνω από 150 άδειες μέχρι στιγμή. Και θεωρώ ότι πέτυχε ο σκοπός αυτός. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί στην κουβέντα. Έχουμε ήδη κάνει μια κουβέντα με τον Γερβατό, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Μυτιλήνης. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Θα γίνει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και σύντομα θα έχουμε αποφάσεις. Ποιοι είναι οι δικοί σας όροι προκειμένου να γίνει μια ενιαία
Μα δεν είναι θέμα όρων, είναι θέμα να υπάρχει σωστή λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστή λειτουργία και στις δύο πολεοδομές. Πριν περάσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες παραλήψεις ή και στοχίες από μέρους σας που είναι φυσικό να υπήρχαν στα πρώτα τρία χρόνια διοίκησης? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Αυτός που δεν κάνει λάθη κατοικεί στο Βατικανό. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν. Το κεφάλαιο αφεντέλη θα το εντάσσετε σε αυτή την κατηγορία? Όχι, το κεφάλαιο αφεντέλη δεν το εντάσσω σε αυτή την κατηγορία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι φρόντισε πάρα πολλοί κόσμους ώστε η υπόθεση του στο αφεντέλη να δεθεί καλά υπέρ του ιδιώτη. Να δεθεί πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια με πολλά δικαστήρια, πολλές αποφάσεις, πολλές εγκρίσεις κτλ. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση από τον τελικό αποδέκτη που εν προκειμένου ήταν η διεύθυνση δόμησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου να κάνει τα στραβά μάτια σε όλες τις εγκρίσεις των δικαστηρίων και όλων των άλλων υπηρεσιών. Όποιος λοιπόν ήθελε να κάνει κάτι, ας το έκοβε προηγουμένως. Όταν πας στην πολεοδομία και έχεις όλες τις εγκρίσεις, η πολεοδομία δεν μπορεί να σου αρνηθεί την άδεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η δικαστική οδός. Ξέρετε, η πολεοδομική νομοθεσία είναι λίγο περίπλοκη. Αλλιώς αντιμετωπίζει η πολεοδομία και το κράτος γενικά την οικοδομησιμότητα ενός οικοπαίδου, αλλιώς την αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αριοπάγου κτλ., που ακυρώνει οικοδομικές άδειες για λόγους διάφορους, τις οποίες όμως αυτές τις αποφάσεις δεν τις έχει ενσωματώσει μέσα η πολεοδομική νομοθεσία. Αρνείται το κράτος να τις ενσωματώσει. Δηλαδή, πολλές φορές εκτός σχεδίου δόμηση ακυρώνονται αποφάσεις διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν δέχεται την εκτός σχεδίου δόμηση. Και αν πάει κάποιος και προσφύγει, ακυρώνει την άδεια. Αυτή όμως δεν έχει ενσωματωθεί μέσα στην πολεοδομική νομοθεσία από το κράτος, γιατί τότε δεν θα μπορούσε να βγει καμιά άδεια εκτός σχεδίου. Και ξέρετε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και γενικά των ανωτάτων δικαστικών οργάνων είναι ατομικές. Δεν ισχύει, δηλαδή δεν βγαίνει μια απόφαση για μένα και ισχύει για όλο τον κόσμο. Ισχύει μόνο για μένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα βγάλει η δικαιοσύνη που ήδη τρέχει από ό,τι ξέρω κτλ. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Στη διάρκεια της θητείας σας υπήρξαν κάποιες ρήξεις όπως εκείνη με τον στρατή Ζαφύρη και τον Άρη Ελευθερίου. Θεωρείτε ότι αυτές οι δύο απώλειες κόστησαν στον Δήμο? Κοιτάξτε, δεν ήταν ρήξεις. Με τον κύριο Ζαφύρη υπήρξε διακοπή συνεργασίας. Με τον κύριο Ελευθερίου παραιτήθηκε. Όλα κοστίζουν. Τα πάντα κοστίζουν στον Δήμο. Ό,τι σταματάει κοστίζει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οδείς αναδικατάσταση και το καραβάνι προχωρά. Οι δύσκολες στιγμές στη διάρκεια της θητείας σας ποιες ήταν? Όλη η θητεία. Έχω σταματήσει. Μπορώ να πω ότι τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολες από τις αρχικές. Αλλά ήταν μια δύσκολη στιγμή όταν δεν είχες τραπέζι και καρέκλα να καθίσεις. Όταν δεν υπήρχε ίντερνετ, όταν δεν υπήρχαν χώροι να στεγαστούν. Όταν πήραν πάλι υποχρεωτική άδεια γιατί δεν υπήρχαν τα διαθέσιμα για να δουλέψουν. Πολύ δύσκολη στιγμή. Την αποφύγαμε σχετικά γρήγορα. Μέσα σε ένα τρίμηνο μπορέσαμε και λειτουργήσαμε. Μετά ήρθε το μεταναστευτικό. Τρομερά δύσκολη στιγμή. Και μάλιστα δεν ήταν δύσκολη τόσο πολύ η καράβα. Η χειρότερη ήταν η Άντισσα. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας. Αν είχε περάσει η πρόταση τότε να γίνει το κέντρο στην Άντισσα, θα διέλυε όλο το Δήμο Δυτικής Λέσβου και θα κατέστρεφε και το λιμάνι του Σιδηρίου. Οπότε θεωρείται η επιλογή. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Αυτό βέβαια ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Αλλά εγώ θεωρώ μεγαλύτερη επιτυχία η αποτροπή στην Άντισσα παρά στην Καράβα. Πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Από εκεί πέρα ήρθε ο κορονοϊός, ο οποίος επί της ουσίας διέλυσε την λειτουργία των υπηρεσιών. Αν δούλευε κάποιος, δούλευε μέσω του υπολογιστή του και μηδένισε τα έσοδα, δηλαδή δεν λειτουργούσαν μαγαζιά, δεν λειτουργούσαν επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα έσοδα του Δήμου. Και τώρα μας ήρθε και το κερασάκι της ενεργειακής κρίσης που μας εκτόξευσε τα έξοδα φωτισμού, καυσίμων και τα λοιπά στο Θεό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλη η θητεία είναι μια πολύ δύσκολη θητεία. Είναι ένας πολύ δύσκολος Δήμος. Δυστυχώς δεν είχε λίπος να κάψει, να το πω εντός εισαγωγικών. Ήταν μόλις είχε δημιουργηθεί. Έπεσε πάνω σε όλες τις δυσκολίες οι οποίες μπορούσαν να υπάρχουν. Ξεχνάτε, είχαμε 7-8 φυσικές καταστροφές που έκαναν τρομερές ζημιές. Πλημμύρες, χιόνια, ανέμους, πτώσεις δέντρων, με εκτεταμένες ζημιές, τις οποίες μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και συνεχίζουν να έχουν. Ένας δύσκολος Δήμος, όπως σας είπα, δεν είναι εύκολος να διοικηθεί, δεν είναι και εύκολος να επιβιώσει.
Δηλαδή, κάθε μέρα είναι μέρα επιβίωσης για αυτό το Δήμο. Τι θα θέλετε να δείτε κλείνοντας αυτά τα 4 χρόνια θητείας? Να υλοποιούνται αυτά που έχουμε βάλει στους στόχους. Εμάς η χαρά μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά να παίζουν μέσα στις παιδικές χαρές. Η χαρά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν απρόσκοπτα στις δουλειές τους, είτε είναι αγροτικοί, είτε είναι αστικοί οδοποιοί, είτε οτιδήποτε. Να βλέπουμε τους αθλητές και όσους γενικώς ασχολούνται με τον αθλητισμό να παίζουν ή να προπονούνται σε αξιοπρεπείς αθλητικούς χώρους. Γενικά να έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Να πει ένας πολίτης το εξής απλό. Τώρα είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν 4 χρόνια. Όχι για κάτι συγκεκριμένα. Γενικά είμαι καλύτερα. Σημαίνει ότι η Δημοτική αυτή αρχή έχει πετύχει το σκοπό της. Μέχρι τώρα έχετε κάνει και 2 νέες σχολικές μονάδες, το Εσπερινά και το Μουσικό. Κοιτάξτε, αν σας πω το ότι έχουμε κάνει και εσείς θα κουραστείτε και πιθανόν οι ακροατές να βαρεθούν. Δεν είναι μονάχα οι 2 νέες σχολικές μονάδες, έχουμε κάνει και πάμε και για τρίτη, πάμε και για το ειδικό σχολείο. Και έχουμε και κάτι 4ο, θα το πούμε στο μέλλον. Έχουμε φτιάξει και πολλές σχολικές μονάδες. Έχουν φτιαχτεί παιδικοί σταθμοί, έχουν φτιαχτεί νηπιαγωγεία, φτιάχνονται σχολεία, εννοώ ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι πάνω από 15 μονάδες που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή και θα φτιαχνούν και πολύ περισσότερες. Και μάλιστα τώρα που ανοίγει το πρόγραμμα Ηλέκτρα, πάνω από 10.000 τετραγωνικά σχολικών μονάδων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Και τελειώνοντας, θα περάσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχετε εκφράσει τη βούλησή σας να είστε υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σας αυτή τη φορά και αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις? Οι συνεργάτες θα είναι οι ίδιοι με τους παλιούς και προφανώς θα υπάρξουν κάποιες προσθήκες με ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την δημοτική αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε κομματικές δεσμεύσεις, δεχόμαστε ανθρώπους από όλους τους χώρους και εδώ είμαστε, ψηφοδέλτιο ήδη καταρτίζεται και πιστεύω πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν κάποια άτομα που θα θέλατε να τα έχετε συνδεπόρους? Βέβαια. Πάντα υπάρχουν. Ικανοί υπάρχουν πάντα και πολλοί. Και ξέρετε, η εισδοχή των κομμάτων μέσα στην αυτοδιοίκηση σταματάει ανθρώπους ικανούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν. Τους κόβει επί της ουσίας. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Και συνέβη και την προηγούμενη φορά αυτό. Ελπίζω να μην συμβεί αυτή. Ποιον θα θέλατε για αντίπαλο σε αυτές τις εκλογές? Τον αντίπαλο δεν τον επιλέγεις εσύ. Δεν είναι θέμα ποιον θα θέλω εγώ. Όποιος προκύψει.